Δεν είμαστε, δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ που λέμε ότι μπορεί να μας κάνει χαρούμενους και περήφανους όσον αφορά τα Champions League, τα ευρωπαϊκά και όλα αυτά. Γιατί η Ελλάδα πρέπει να είναι περήφανη για κάτι το οποίο και εγώ δεν το ήξερα ότι υπάρχει. Αλλά καλά που έχω ένα πάρα πολύ καλό μου φίλο, τον Πάνο τον Μπρίμπο, έναν εκ των κορυφαίων φυσιοθεραπευτών στην Ελλάδα, ο οποίος βρέθηκε με την ομάδα του Παναθλητικού στην τελική φάση του Champions League των κοφών. Εκπληκτικό επίπεδο, έτυχε να δω κάποια βίντεο στο YouTube. Και όχι μόνο αυτό, αλλά καταφέραμε να πάρουμε για τρίτη φορά στην ιστορία μας το Champions League, το οποίο είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία. Εδώ στην Ελλάδα δυστυχώς δεν το έχουμε έτσι τόσο σοβαρά όσο πρέπει. Αλλά από εδώ και πέρα θα με αναγκάζει ο φίλος μου, τον έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, να τα λέμε τα πράγματα όπως πρέπει. Γεια σου Πάνο! Καλησπέρα, ευχαριστώ για το βήμα που μου δίνεις να προβάλλουμε μια εκδήλωση η οποία έχει αγνό σκοπό και υπηρετεί καθαρά με σκοπό και κοινωνικό. Ήταν ένα μεγάλο επιτεύγμα για τα παιδιά. Ήταν πραγματικά μια μικρογραφία ενός Champions League. Η ομάδα παρτιζούν από 7 ξένους, είχε 4 Αιγύπτιους, 2 Ιταλούς, 1 Ούγγρο και 1 Κύπριο και οι υπόλοιποι ήταν Έλληνες. Το επιτελείο που ήταν φοβερό ο κύριος Δημητρίου, ο προπονητής, ο βοηθός γυμνάστης ο κύριος Γιώκας και ο εξαιρετικός αναλυτής ο κύριος Κουτσουμπάς ο Βαγγέλης. Μιλάμε για μεγάλη επιτυχία γιατί θυμάμαι μου το έλεγες. Και μου είχες πει ότι ο Παναθλητικός έχει πάρει 2 φορές το Champions League και έχει φτάσει 1 στον τελικό, έτσι δεν είναι? Ναι, και για μένα θεωρώ ότι στο επίπεδο που μιλάμε είναι σαν να λέμε για τη Manchester, σαν να λέμε για τον Άγιαξ, γιατί έχει πάρει 3 Champions League. Δηλαδή η φανέλα είναι πολύ βαριά. Εγώ από την αρχή που με πήρε τηλέφωνο ο φίλος μου ο Ηλίας Κυριακίδης, ο οποίος είναι κοντά στα παιδιά αυτά και μου υποθέσει να πας. Ο Ηλίας Κυριακίδης, να πούμε ότι είναι ο γνωστός ποδοσφαιριστής στον Ιωνικό ΑΕΚ και Λάρισα. Ναι, ένα τρομερό παιδί και κοινωνικά ευαίσθητο και τον αγαπώ πάρα πολύ. Και χαριτολογώντας λέγαμε, ξέρω εγώ, ότι θέλω κάποια στιγμή το νόμο να είμαι συμμετέχω σε ευρωπαϊκά παιχνίδια και μου λέει Παναγιώτη, σου θα δώσω την ευκαιρία μου, λέει. Θες να πας? Του λέω, τι εννοείς, λέει, μου κάνει πλάκα. Μου λέει, θα πας στο Champions League of Fun. Του λέω, μέσα είμαι. Θα πάω, δεν έχω πρόβλημα. Και κατάλαβα, διάβασε κάποιο την ιστορία. Κατάλαβα ότι είναι πολύ βαριά φανέλα και έτσι πήγα έτοιμος να δώσω το παν όσο μπορούσα καλύτερη δουλειά για να κάνουμε ό,τι είναι καλύτερο. Γιατί όταν παίζεις κάθε μέρα αγώνα, πρέπει να του ετοιμάσεις και πριν, έτσι πρέπει να του φασκάρεις και μετά. Ήταν πολύ μεγάλη εμπειρία για μένα. Πιστεύω ότι ανταποκρίθηκα στις υποχρεώσεις που είχα. Τα κατάφερα. Είχαν πολύ λίγους τραυματισμούς και όχι καθόλου. Βέβαια με τη συνδρομή του κύριου Ζάχαρη, αυτού του καταπληκτικού ανθρώπου, του θεραπευτή της Λάρισας, που μας βοήθησε πάρα πολύ. Και οφείλω να του πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για πάρα πολλά πράγματα, γιατί παράλληλα και βοηθούσε, αλλά και μου έκανε και σεμινάρια σε κάποια πράγματα που έχουν μεγάλη πορεία. Η τρομερή εμπειρία άνθρωπος. Στήσαμε ένα μηχανισμό προπονητικό όλοι μαζί, ο coach, ο βοηθός, ο Γιώργος, ο αναλυτής και μαζί με εμένα είχαμε μια συνεργασία τρομερή. Είχαμε τους παίκτες στο maximum. Κοιτάγαμε, εγώ κοιμόμουν να μπασκώ 2-3 ώρες την ημέρα. Ήμουν από κοντά συνέχεια γιατί τα παιδιά ήθελαν προσοχή και ψυχολογική και σωματική. Έπρεπε να τα ετοιμάσουμε, τι θα φάνε, πότε θα κάνουν την αποκατάσταση, πότε θα κάνουν την απογαλάκτωση, τι θα κάνουν το βράδυ. Οι τραυματίες, το ιατρικό ανακοινωθέν να συνεργαστούν με τον προπονητή. Άλλοι είχαν λίγο ατομικό, άλλοι είχαν ξέρω μια κλωτσιά. Και είναι λίγος ο χρόνος και μερικά τα μέσα, κατάλαβες. Και ήθελε πολύ δουλειά. Είδαμε πάνω ένα πολύ υψηλό επίπεδο, επειδή σου λέω είδα κάποια βίντεο. Πραγματικά, ας πούμε, πραγματικά η Ουέλβα. Πολύ καλή ομάδα. Η τουρκική ομάδα πάρα πολύ καλή. Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση. Ξέρεις τι μου κάνει. Όχι, μάλλον θέλω να σε ρωτήσω, επειδή το κομμάτι του φυσιοθεραπευτή μιας ομάδας είναι εξόχως σημαντικό. Γιατί πρέπει να έχει τους παίκτες έτοιμους και όλα αυτά τα υπόλοιπα. Ο προπονητής και ο αναλυτής κάνουν το προπονητικό κομμάτι. Φυσικά. Θα παίζουμε έτσι, θα κάνουμε έτσι. Αλλά αυτά τα παιδιά πόσο έτοιμα ήταν, δηλαδή σε επαγγελματικό επίπεδο, σε τι κατάσταση βρίσκονται? Επειδή είχα τη χαρά να αποξήσω πολύ καλά για συγγνώμη από παλιά, έτσι. Να το ξέρω εγώ σε ένα επίπεδο. Αυτό με έχει βοηθήσει πάρα πολύ στο να είμαι κοντά στην ψυχολογία και στην ιδιοσυγκρασία των αθλητών. Είναι πολύ σημαντικό. Κάποια από αυτά τα παιδιά παίζανε σε κατηγορίες κανονικά. Α πούμε, οι Αιγύπτιοι, από ό,τι άκουσα, παίζανε την ΓΑΜΑ Εθνική. Και μάλιστα ο ΑΜΕ, ο αρχηγός του Παλτεριού Γκολ, μου είπε ότι είναι πιθανό να ανέβει την εθνική ομάδα. Πάει πολύ καλά. Η Ιταλία το ίδιο, πέσανε να κάνουν εθνική Ιταλίας. Δηλαδή, αρκετοί από αυτούς είχαν μια εμπειρία. Κάποια παιδιά, εντάξει, δεν είχαν την εμπειρία την τόσο σφιχτή επαγγελματική που χρειάζεται για να πάρει ένα τίτλο. Τους πίεσα και λιγάκι, να πούμε την αλήθεια, για να στραβώσει λίγο στην αρχή, αλλά μετά κέρδισα την εμπιστοσύνη και. Εγώ και ο Μόντσι μου λέγανε πώς θα κάνουμε μασάζ εγώ τώρα, τι θα κάνουμε τώρα, τι να κάνουμε τώρα, να κάνουμε θεραπεία, να βάλω πάγο, να κάνουμε αυτό. Τους έβαλα σε ένα αριθμό μετά πιο επαγγελματικό, γιατί με έτσι μου αρέσει να δουλεύω, είτε είμαι στο τοπικό, είτε είμαι στην αλφα εθνική, πρέπει να έχουμε μια γραμμή.
Έτσι. Αν δεν έχει μια γραμμή και πρόγραμμα, πιστεύω δεν κάνει τίποτα. Έτσι και πρέπει να παρασύρει και του άλλου. Έτσι ακριβώ. Είναι πιο κακό στην αρχή, αλλά ξέρει. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Το προπονητικό επίπεδο φαντάζομαι ότι είναι πάρα πολύ καλό. Ξέρω ότι ο κύριο Δημητρίου έχει κάνει μια καταπληκτική δουλειά. Όλο ναι, το ναι, 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 ναι. Ο κύριο Γιάννη τον γνώρισα και είναι ένα εξαιρετικό άνθρωπο. Θα ήθελα να πω δύο λόγια. Για μένα εκπέμπει μια ηρεμία, είναι μια μεσότητα, είναι άνθρωπο ενωτικό. Δηλαδή, ό,τι και προηγούμενα δείχνανε και ξέρει, υπάρχει μια ιδιαιτερότητα και έχουμε μια ιδιαίτερη επικοινωνία με τα παιδιά. Mm-hmm. Είχε το χάρισμα και ένωνε τα πάντα, μας έκανε μια οικογένεια. Και ήταν απίθανο το γεγονός ότι και αυτός και ο βοηθός του, ο Γιώργος, ήταν μέσα στο παιχνίδι. Αλλά και ο Αγγέλης και τρεις μαζί φτιάξαν ένα κλάμα απίστευτο μεταξύ μας και βρεθήκαμε μέσα σε 10 μέρες και γνωριζόμαστε χρόνια. Λένε ότι σε τέτοιες περιπτώσεις η γλώσσα του σώματος μπορεί να βοηθήσει στο κομμάτι και της ψυχολογίας. Εσύ με τους υπόλοιπους ανθρώπους της ομάδας, πόσο δύσκολο ήταν να μπορέσετε να τους περάσετε αυτά που θέλουν, γιατί υπάρχει αυτό το θέμα των ανθρώπων που, εντάξει, όπως το καταλαβαίνουμε, αλλά αυτοί οι άνθρωποι είναι πραγματικοί νικητές. Δηλαδή, ποιος Ρονάλντο, ποιος Μέση, αυτή είναι η πραγματική Ρονάλντο και αυτή είναι η πραγματική Μέση. Έχουν φοβερή αντίληψη, καταρχήν, για τα πράγματα, τα αναβάλουν αμέσως. Και έχουν μεγάλη ρήψη, γιατί για αυτούς είναι μεγάλη υπόθεση αυτό που έγινε. Δηλαδή δεν δίνανε και την ψυχή τους. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι περιπτώσεις που έχω τον άσχημο λέει: Βάλω μου Κινέζο να παίξω. Πονάω, δεν με νοιάζει, θα παίξω. Mm-hmm. Δηλαδή και αυτό ήταν το άπαν. Κοίταξε, όταν υπάρχει δέσμο ψυχής με τον άλλον, βρίσκεις τον κώδικα να προχωρήσεις. Μπορεί να είναι εύκολο στην αρχή, εντάξει, υπήρχαν και διερμηνείς, υπήρχε και ένα κοινό όραμα που θέλαμε να πάμε καλά όλοι, αλλά το πήραμε όλοι σοβαρά και ήταν πιο εύκολο. Βέβαια, όλα αυτά έχουν και μια δυσκολία πάντα έτσι. Δεν υπάρχει τίποτα εύκολο στη ζωή. Παλεύεις και μέρα με τη μέρα, βελτιώνεις και συνεχίζεις. Mm-hmm. Έτσι νομίζω ότι είναι. Αλλά είναι εντάξει, έχουν ιδιαιτερότητες τα παιδιά, γιατί πιστεύω ότι έχει μια ιδιαιτερότητα διοργάνωση, ότι το βλέπουμε και λίγο στα διασκέδαση μερικοί και κάποιοι άλλοι στην αρχή στα διασκέδαση, αλλά μετά σιγά σιγά εναρμονίζονται με τους υπόλοιπους και πάνε και εκδικηθούν το ξέρω εγώ και θέλουμε να το πάμε για να το πάρουμε, ξέρω εγώ. Κάπως έτσι mm-hmm. η δουλειά. Πάντως μου κάνει τρομερή εντύπωση πάνω, αλήθεια το λέω, ναι. Ότι αυτά τα παιδιά ήταν τόσο δυνατοί, με πάθος, είχαν τεχνική, ναι. Όλα τα παιδιά και θυμίσαι μας λίγο τις ομάδες. Λοιπόν, η ομάδα που, γιατί πάλι μας είχαμε. Ναι. Ωραία, ήταν η Φούλα, ήταν η Αλάνια, από την Καυκάς, η Προυνό, μια τσέχικη, δύο ομάδες από την Τουρκία και μια από ό,τι λέγεται ότι μπορεί να την αβαντάρει και η Μπεσικτάς, δεν ξέρω, αυτά άκουσα, έτσι. Ναι. Μια Σουηδική, η Ουέλβα. Η Arsenal. Η Arsenal, η Αγγλική. Ήταν μια ομάδα που την βοηθάει η Arsenal. Μάλιστα. Και καλά, δεν θέλω να το παραδεχτούν, αλλά από ό,τι άκουσα εκεί πέρα αυτό το πράγμα. Και δύο ομάδες, μου φαίνεται δύο ομάδες από τον Πειραιά. Mm-hmm. Είπα μια ισοδική ομάδα. Ποια λέγαμε. Στου άλλου ομίλου νομίζω ότι ήταν ακόμα. Μια γαλλική. Mm-hmm. Πολύ καλή ομάδα η γαλλική ήταν από ό,τι παρατηρήσα. Mm-hmm. Ήταν πολύ καλό το επίπεδο. Δηλαδή, ομολογώ και διαιτητές, ας πούμε, είχε ξένους διαιτητές. Γενικώς οι διοργάνωσες ήταν πάρα πολύ καλοί και μπορώ να πω ότι νιώθω τυχερός και ευχαριστώ πάρα πολύ και τους ανθρώπους του ΠΟΚ που μου δώσαν αυτή την ευκαιρία. Mm-hmm. Για μένα ήταν μεγάλη τιμή γιατί στην ουσία πήρα μια πρόβα για το μέλλον και θέλω να μπω σε μια ομάδα ευρωπαϊκού επίπεδου να δείξω την αξία μου και ήταν μια μεγάλη για μένα εμπειρία και για το βραβευτικό μου αλλά και βιωματικά γιατί τώρα πλέον ξέρω πώς πρέπει να διαχειριστώ κάποια πράγματα παραπάνω. Έτσι, είναι φοβερό για μένα. Να πω εγώ ότι την Παρασκευή πρώτα Θεός να είμαστε καλά θα έχουμε εδώ, θα έχουμε καλεσμένο τον coach. Το Γιάννη Δημητρίου. Πολύ καλά. Που πραγματικά πρέπει να πούμε και να αισθανόμαστε και υπερήφανοι γιατί όλοι μένουμε στα γνωστά τα Champions League, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός. Όχι, να αλλά... μιλήσουμε και κάτι άλλο, Νίκο, που ξέχασα. Ότι ο coach, γιατί είχαμε την κότερη διαιτησία, έτσι. Mm-hmm. Όλοι θέλανε με κάποιο τρόπο να το πάρουν οι Τούρκοι που παρατήρησα. Γιατί φαντάζομαι, πες μου κάτι εσύ, που είσαι χρόνια στο ποδόσφαιρο. Έτσι. Και στον χώρο. Είναι δυνατόν να βγάλει καλύτερη δεκάδα. Και να βγάλει φωτοφύλακα με την καλύτερη άμυνα το δικό μας και να βγάλει τη Σφούλα μου και φάει δύο φωτιά φτάρες. Δεν γίνεται. Τι να πει τώρα, πώς βρίσκεται. Μπράβο. Αυτό είναι συμβασμό. Θα πούμε σε άλλε περιπτώσει. Το σκορ ήταν στην καλύτερη δεκάδα δικό μας, που είχε βάλει 10 γκολ. Ναι. Ναι, κάνανε συμβασμού πολλού. Δηλαδή με την Ουέλβα, α πούμε, κάνανε τα πάντα για να μας αποκλείσουν. Δεν το καταφέρανε. Αθαλωθήκαμε εκεί πέρα. Τιμωρήσανε τον κύριο Δημητρίου, ήταν στην εξέδρα. Από την εξέδρα κάνουν προσπάθησε να μας μαζί με τον κύριο Γιώργο, το προπονητή να μας το τσαλώσει. Αμένα αυτό που με συγκίνησε πολύ, θα το πω, το ξέρω ότι και στο Φιστρίου, εγώ το πω όμως, είναι μέσα στα αποδητήρια. Όταν πήγαμε στα αποδητήρια, μέσα χάναμε ένα 0 και ήταν όλοι στεναχωρημένοι και είχαμε ένα κρεβισμό. Και παίρνει ο Γιώργος ο γυμναστής
τηλέφωνο τον κύριο Δημήτρη, τον κύριο Γιάννη, τον κύριο προπονητή, με ανοιχτή ακρόαση και μας έλεγε: παιδιά, εμείς δεν αγχωριέστε, είμαστε καλύτεροι. Είμαστε καλύτεροι. Θα συνεχίσουμε με ψυχραιμία και νυφαλαιότητα. Έδινε κουράγιο και τελικά δικαιώθηκε. Έτσι ακριβώς. Γιατί όταν έχεις δύναμη ψυχής, είναι το πιο σημαντικό πράγμα από όλα τα υπόλοιπα. Είναι πολύ, πολύ νυφάλαιος και περνάει θετική ενέργεια. Και εγώ πιστεύω ότι θα πάει πολύ ψηλά αυτό το παιδί. Γιατί είναι μοντέρνος τεχνικός, όχι ο παλιός και ο καουμπόης που φώναζε και όλα αυτά. Ναι. Περνάει με ένα άλλο τρόπο έτσι, αυτό που θέλει. Πιο ήπιο, πιο ευγενικό. Έτσι ακριβώς. Πάνω μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα θα το κάνουμε, θα κανονίσουμε και με τον κύριο Δημητρίου την Παρασκευή και να το κάνουμε και τηλεοπτικό, να είναι και τα παιδιά από την ομάδα για να μπορέσουν και εκείνοι να μας πούνε κάποια πράγματα. Μα μου επιτρέψει να αφαιρώσω λίγο το κύπελο σε δύο άτομα. Βεβαίως. Θα ήθελα πάρα πολύ να αφαιρώσω το κύπελο καταρχήν στον Ηλία τον Κυριακίδη, που ήταν στους δύο φίλους μου, του Σωτήρη τον Πούτση και τον Κώστα Πουφίδη, που με έχουν βοηθήσει πάρα πολύ για να φτάσω να είμαι σε αυτό το επίπεδο, να αφαιρώσω τη ζωή και στη θεία μου τη Σταματίνα, γιατί με έχουν βοηθήσει πάρα πολύ. Γιατί τώρα που δεν έχω τους γονείς μου, αυτοί με στηρίζουν, αυτοί με φροντίζουν και τα παιδιά τους αξίζουν πάρα πολύ. Μπράβο, γιατί με έχουν πιο ήρεμο και χαλαρό για να μπορώ και εγώ να φτάσω εκεί που θέλω. Και σε σένα αξίζουν πάρα πολλά πάνω, γιατί είσαι ένας εξαιρετικός άνθρωπος και ένα πάρα πολύ καλό παιδί και εξαιρετικός επαγγελματίας. Και καλή επιτυχία να πω και στα πια στο Καρατσίνη, το ξεχάσα γιατί είναι φίλοι μου όλοι. Ναι. Ο Κάτης, ο Γιαννάκης, είναι πολύ περήφανοι τα παιδιά αυτά. Τους εύχομαι να πάρουν το κύπελο. Ό,τι παίρνει ο Πειραιάς είναι καλό για τον Πειραιά. Έχουμε ανάγκη ομάδες να ανέβουν πιο ψηλά. Και το Πειραιάς έχει μείνει πίσω. Και όλοι στα αναγωγιά μας, γιατί τον Πειραιά τον αγαπάμε, έτσι έγινε. Έτσι ακριβώς.